Καλησπέρα σε όλες, όλους και όλα. Είμαστε ο Γκέιακς. Και στο σημερινό βίντεο αντιδρούμε στη συμμετοχή της Κύπρου για την Eurovision 2024. Και έχουμε μια υπέροχη έκπληξη όπως βλέπετε εδώ, τη Σίλια Κατσίκη, που έχει στην Κύπρο. Σίλια, τι κάνεις? Καλά είμαι και εσύ? Καλά και εγώ είμαι. Είναι χαρά μας να σας έχουμε εδώ. Και εγώ, I'm really happy to be here. Και είμαστε έτοιμοι να δούμε το reaction για το Liar. Όμορφα ξεκινάει. Πρώτη φορά, ναι, κοίτα. Vamos Κύπρο! Γυρισμένο στην Κύπρο μετά από πάρα πολλά χρόνια. Α, καλοκαιρινό δροσερό. Αχ, πισίνα. Ναι, πισίνα. Κρύο έκανε, πολύ ναι. Κρύο. Άντεξες όμως. Ναι. Αυτό είναι το σημαντικό. Τα κατάφερα. Καλέ, νόμιζα ότι ήταν ερωτικό το τραγούδι. Τελικά έχει μήνυμα, self-empowerment. Χαμός. Βλέπουμε μία ιστορία στο βίντεο κλιπ, όπως είχαμε δει και πέρυσι με τον Άντριου Λάμπρου. Oh. Το pre-chorus εδώ είναι τέλειο. Θα χορέψουμε. Η λέξη troublemaker, εμένα για κάποιο λόγο κάτι μου κάνει. Του δίνει κάτι πολύ wow, δεν ξέρω γιατί. Αυτή η λέξη τώρα εμένα κάτι μου έκανε. Μ' αρέσει. Ομιεσχέ, γιατί τραβάει έτσι την κοπέλα. Οκ, βλέπουμε το outfit με τα χρυσά που είδαμε και στο teaser. Oh my god, όλα με. Υπέροχο. Να δει και το teaser. Θα είναι εντάξει παιδιά, η Κύπρος από 2018 και μετά είναι το Mediterranean Pop που περιμένουμε σαν τρελή. Για την Eurovision, για τα πάρτι, για το καλοκαίρι, για τα πάντα. Αυτή είναι αυτό. Με εξαίρεση το περσινό και το περσινό. Με εξαίρεση δηλαδή τον Andrew Λάμπρου. Αρέσει. Μ' αρέσει η Κύπρος. Είναι λίγο περίεργο που κάνεις reaction στο δικό σου τραγούδι. Είναι actually. Ναι, εδώ πάμε μέσα στο εστιατόριο. Εν τω μεταξύ αυτό το Λάμβα, το βλέπουμε συχνά στη Eurovision. Το έχουμε δει και από την Ελευθερία Ελευθερίου, το έχουμε δει και από την Μαρία Έλληνα Κυριάκου. Τώρα έχει ένα νόημα βέβαια. Πατάμε. Και αυτό το cold clothing that you wear, το χρυσό, τέλειο. Good. It was nice. Οκ, Rebel Queen. Χαμός. Και δεν έχω μια πεντάλια να κάνω έτσι. Οκ. Εδώ, παιδιά, θα γίνει ο χαμός. Ελπίζω ότι δεν έχουμε φωτιές, να γίνεται με τους χορευτές κιόλας. Α, ναι. Τέλειο. Και εδώ είναι το dance park. Α, και πάνω στο τραπέζι. Ναι, πάνω στο τραπέζι. Τέλειο. Αυτό το χρυσό outfit της πηγαίνει, αλλά θα ήθελα προσωπικά κάτι πιο του σήμερα να το πω την σκηνή. Γενικότερα σκηνικά θα το ήθελα λιτό, γιατί η μουσική έχει αρκετή πληροφορία. Δηλαδή είναι ένα τραγούδι που θα το σήκωνε μια απλή χορογραφία. Χορός, χαμό, καλά ε! Εγώ τώρα έχω πάθει κάτι. Εδώ πέρα γίνεται η επανάσταση από άτομα που καταπιέζονται και είναι και αυτό το μήνυμα του τραγουδιού. Στο τέλος να φύγεις από αυτή την τοξική κατάσταση και να βγεις πιο δυνατός. Ακριβώς. Τέλειο το μήνυμα του τραγουδιού. Ωραία. Ωραία. Πιστεύω το τραγούδι θα έχει επιτυχία. Είναι ένα τραγούδι το οποίο είναι πολύ βατό σε σχέση με τα υπόλοιπα τραγούδια τα φετινά. Κάπου τώρα σήμερα βγήκε και μια Ολλανδία, βγήκε και ένα χάος γενικότερα με τα τραγούδια φέτος. Εντάξει παιδιά. Χορός, χαμός, η Σίλια μόλις 16-17 ετών, Rebel Queen, self-empowerment, νομίζω είναι αυτό που περιμέναμε από Κύπρο. Μας απογοήτευσε? Όχι. Έχει μία μικρή επανελειψιμότητα σε κάποια σημεία του τραγουδιού? Την έχει. Μας χαλάει? Όχι, για το κάνει θεστικό. Πιστεύω πως το τραγούδι γενικότερα έχει αρκετή πληροφορία σε instruments κουλουπού και θα το ήθελα σε μια πιο λιτή παρουσίαση για να μην φορτωθεί πάρα πολύ. Εν τω μεταξύ εμένα μου θυμίζει πάρα πολύ την Britney Spears. Από τα ρούχα, το σωματότυπο, το χορό, ταυτόχρονα το τραγούδι, το χαμόγελο, non-stop, που είναι χαμογελαστή και υπέργλυκη. Καλή επιτυχία στην Κύπρο. Θα διαγωνιστεί και στον πρώτο ημιτελικό της φετινής Eurovision. Ξεχωριστό ημιτελικό με την Ελλάδα, η Ελλάδα διαγωνίζεται στο δεύτερο ημιτελικό. Και το σημαντικό είναι ότι μετά το dance break θα συνεχίσει να τραγουδάει, που είναι πολύ απαιτητικό και δύσκολο αυτό, αλλά θα το καταφέρεις. Θα το καταφέρω. Σου άρεσε? Ήταν υπέροχο. Good. Ήταν υπέροχο. Good. Εγώ υπομονώ για το dance break. Α, ναι. Είναι απίστευτο. Είναι ωραίο. Είναι ωραίο. Θα είναι το πιο δύσκολο dance break στην ιστορία του διαγωνισμού. Ακριβώς. Νομίζω. Εγώ νομίζω.
Έχουμε να δούμε λοιπόν πάρα πολλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Και εγώ. Που ήσουν εδώ μαζί μας για το reaction. Ευχαριστώ και ήταν εγώ. Μεγάλη μας χαρά. Γράψτε μας κάτω στα σχόλια εάν σας άρεσε το τραγούδι της Κύπρου. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, ένα comment και ένα share. Και... Oh. Μείνετε συντονισμένοι στο Gay React και στον Gay Greece για πολύ Κύπρο και πολύ Σίλια. Ναι! Γεια σας! Καλή επιτυχία, Κύπρο.